Τώρα, την καλύτερη διαφήμιση στην Ελλάδα κάνουν οι ξένοι διάσημοι που απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη χώρα μας με τις εγκομιαστικές αναρτήσεις που κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο ζωντανός θρύλος του NBA, Michael Jordan, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον κορυφαίο παίκτη του μπάσκετ όλων των εποχών στο γιο του. Μια πολυτελή θαλαμιγό αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, στο κατάστρωμα της οποίας ο Air Michael έχει φτιάξει και γήπεδο μπάσκετ. Στη χώρα μας και η Elizabeth Banks, που διαφημίζει την Ελλάδα και τις ομορφιές της σε όλο τον κόσμο. Δεν σταματά να αναρτά στα social media φωτογραφίες από παραλίες και ταβέρνες, ενώ ανέβηκε και στην Ακρόπολη, για την οποία έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Παρθενώνας δεν με απογοήτευσε. Την Ελλάδα επέλεξε για τις διακοπές της και το σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 90, Κλόντια Σίφερ. Η 59χρονη Γερμανίδα βρέθηκε στο Πόρτο Χέλι, ενώ παρέστηκε σε πάρτι στην Ελλάδα με τον Τόμι Χίλφιγκερ, το γνωστό σχεδιαστή μόδας. Άφησε για λίγο την τέλεια ληστεία και είπε να ξεκουραστεί για λίγες ημέρες στη Μύκονο. Ο ηθοποιός Ρομπέρτο Γκαρσία Ρουίζ, ο τηλεοπτικός Όσλο της σειράς Casa de Papel, διασκέδαζε μέχρι πρωίας σε γνωστό κλαμπ του νησιού, ενώ φωτογραφήθηκε με δεκάδες τουρίστες. Σε πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα βρέθηκε και η Κρίστη Τέρλιγκτον, το μοντέλο Μούσα του Calvin Klein, που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Η 53χρονη Αμερικανίδα με την οικογένειά της πέρασαν σχεδόν μία εβδομάδα στα ελληνικά νησιά, αποχωρώντας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Στους Παξούς βρέθηκε για λίγες ημέρες η Naomi Watts. Η Αυστραλή, βραβευμένη ηθοποιός, δημοσίευε καθημερινά στα εκατομμύρια ακολούθους της τις ομορφιές της χώρας μας, κάτι που κοινοποίησε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.